είναι ο κύριος? Κύριος Παπα-Νικολάου. Κύριε Παπα-Νικολάου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας σε όλους, κύριε Παντού. Σας πήραμε τηλέφωνο πιο πολύ για να, όχι τόσο για το αγωνιστικό κομμάτι της την ήττα του Δημοκρατού, εμένα προσωπικά, ας πούμε, εντάξει, σαν συντοπίτης με ξένησε, αλλά τουλάχιστον τα όσα γίνανε στο γήπεδο. Διάβασα τουλάχιστον, δεν είχα εικόνα για να μπορώ να φέρω μια άποψη και θεώρησα ότι ο πιο καλύτερος για να πείτε δύο λόγια για αυτό το παιχνίδι είσαστε εσείς. Ναι, ναι κύριε Πάντο. Σαν πρόεδρος της ομάδας, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα με δεύτερο που σας μιλώ, παρακολουθώ την ομάδα και σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα, επειδή άκουσα τον κύριο Φίτζο προηγουμένως, είπε αλήθειες ότι πραγματικά έπρεπε το καλοκαίρι όλοι οι πρόεδροι να βρεθούμε, να τα συζητήσουμε και αν έπρεπε να μην κατέβουμε στο πρωτάθλημα, γιατί είναι δύσκολες οι οικονομικές συνθήκες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που με καλέσατε για τον αγώνα της Κυριακής. Ήταν μια πάρα πολύ κακή διαιτησία του κύριου Αναστασίου από τη Λάρισα. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν κακή μέρα για τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεχτήκαμε ένα γκολ με πέναλτι που είπε περισσότερο μου φιλαρχάρι μου, στη δικαίωση ήταν. Από εκεί και πέρα ήταν πολλά και τραγικά τα λάθη του διαιτητή και του επόπτη. Μας αγκύρωσε ένα καταφανέστατο πέναλτι κατά ομολογία των φιλάθλων της τοπικής ομάδος. Δεν μας έδωσε πέναλτι και ένα και δύο πέναλτι θα μπορούσα να πω. Όπως επίσης τα τραγελαφικά που συνέβησαν να πέφτουν ποδοσφαιριστές της αντιπάλου ομάδων στο κέντρο του γηπέδου, να σταματά ο διαιτητής τον αγώνα, να μπαίνει μέσα ο γιατρός και ο ποδοσφαιριστής να μην έχει τίποτα πρόβλημα φτερ μόνος του. Θέλω επίσης να επισημάνω την απαράδεκτη συμπεριφορά των φιλάθλων, την απαράδεκτη συμπεριφορά των φιλάθλων για όσους μας προειδοποίησαν τελικά είχαν δίκιο για αυτό το γήπεδο. Δεν έχω τίποτα με τη διοίκηση, αλλά με τους φιλάθλους. Απαράδεκτη θέλω να πω. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι το εξής, ότι η ομάδα θα παραμείνει στην κατηγορία. Είχαμε τρία τυχαία αποτελέσματα. Για εμάς ο μαραθώνιος ξεκινάει από το επόμενο Σάββατο. Έχουμε μια ομάδα η οποία βγάζει υγεία μέσα από τα πολιτήρια. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα παραμείνει στην κατηγορία. Αυτά είχα να σας πω, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Ναι, επειδή παρακολουθώ την ομάδα σου, οποίο και λόγω καταγωγής αλλά και λόγω φιλίας με τα περισσότερα παιδιά, γνωρίζεις, να μην μιλάμε και στον πληθυντικό κύριε Παπα-Νικολάου, έτσι για να μην νομίζω ο κόσμος θα ξαφνικά πιάσει από τους τύπους. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα μπορεί να παραμείνει. Χρειάζεται βοήθεια σαν Δέλτα Σίγμα τον κόσμο περισσότερο στην Ιγουμενίτσα, αλλά θεωρώ ότι είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα η ομάδα σου. Τόσο φιλοξενία που καλώς κατακρίνεται κάποια πράγματα, είπαμε και πριν από λίγο με τον κύριο Πανούση για καλές φιλοξενίες. Οι κακές φιλοξενίες να το λένε, σας άκουσα αναγκασμένο να λέτε κάποια πράγματα. Για πρώτο, αλλά έχει σίγουρα δίκιο πολύ, γιατί τα ίδια συνέβησαν και με εμάς. Λάκι, όπως βλέπεις, έχουν κι άλλοι κακοπεράσει στο συγκεκριμένο γήπεδο, γι' αυτό και επειδή είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία πριν την εκπομπή, νομίζω ότι καλύτερα να τα λέμε κάποια πράγματα, να τα καυτεριάζουμε. Να πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, να θεωρήσω ότι το μάτσο με την Καστοριά είναι οριακό, αλλά είναι και ιστορικό για την ομάδα του, έτσι. Μια ομάδα που κάποτε έχει σηκώσει ένα κύπελλο Ελλάδος, τώρα βρίσκεται να ταξιδεύει στην Ιγουμενίτσα. Ναι, θα σας πω το εξής, Βαντογία, η παρέα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι σήμερα ο Σφατός καταφέραμε οι δικούντες να κάνουμε ένα εγχείρημα ωραίο που το ενεργόταν όλοι. Να έχουμε 22 ποδοσφαιριστές ντόπιους, έναν από την Πάργα που κι αυτός είναι δικό μας παιδί, το Δημήτρη Παπά, και δύο από τα Γιάννενα. Ένα εγχείρημα δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, και θέλω να πω τούτο, ότι προσωπικά για μένα, ότι εγώ θα θεωρήσω τον εαυτό μου πετυχημένο, όχι αν παραμείνει μόνο η ομάδα κατηγορία, εάν υλοποιήσω το πρόγραμμα που είχα το 2004 πάλι. Σήμερα ο Σφατός έχει ακαδημία. Σήμερα ο Σφατός έχει ομάδα στην Γάμα Εθνική. Εάν κατορθώσουμε και δημιουργήσουμε και δεύτερη ομάδα να γίνει αυτό που βλέπουμε σε άλλες πόλεις που πηγαίνουμε, Φυτόριο, δεύτερη ομάδα και πρώτη ομάδα, τότε κατορθώσαμε αυτό που θέλαμε. Και πιστεύω θα το υλοποιήσουμε. Τώρα για τον αγώνα το άλλο Σάββατο. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Είμαι σίγουρος μετά από, και από αυτό που είδα στη Θεσσαλονίκη εχθές, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε και θα καταφέρουμε η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Εκείνο που ζητάμε είναι να μας βοηθήσουν οικονομικά οι φίλοι της ομάδας, γιατί από την πολιτεία δεν έχουμε δει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, ούτε από τον Δήμο, ούτε από την
πολιτεία, μα ούτε και από τον Ολύμπη που μόνο εισπράττει την πόλη μας. Δεν είδαμε ούτε ένα ευρώ από πουθενά, ούτε πέρσι ούτε φέτος. Πόσο κι εμείς να αντέξουμε. Είναι τεράστια τα έξοδα. Ζητάμε λοιπόν να μας στηρίξουν οι φύλαθλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς, γιατί με αυτούς συνεργαζόμαστε και μας βοηθάνε μέχρι σήμερα. Εγώ νομίζω, Λάκη, ότι ο κόσμος το επόμενο Σάββατο με το μάτς με την Καστοριά θα γεμίσει το γήπεδο και ελπίζω ότι η ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι θα καταφέρει να πάρει 3 βαθμούς. Αλλά μια και πέτυχε την ιατρική ομάδα, θεωρώ ότι αποδείχθηκε λάθος στην πορεία η αποδυνάμωση του Όφη της ιατρικής ομάδας, της δεύτερης ομάδας που θεωρεί στόχο ότι πρέπει να ξαναγίνει ξανά την αρχή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να είσαι σίγουρος, Ανάση, να είσαι σίγουρος, να είναι σίγουροι όλοι στην Μεσοποτία ότι θα ξαναφτιάξουμε την ομάδα τη δεύτερη. Και θα γίνει το όραμα πραγματικότητα. Και η ομάδα θα μείνει στην κατηγορία και θα φτιάξουν τα υπόλοιπα. Ελπίζω να πετύχει και θέλω να μας δεσμευτείς εδώ τώρα στον αέρα ότι σε μια από τις επόμενες εκπομπές, αφού η ομάδα, όπως είπες, καταφέρει βαθμολογικά να πετύχει την παραμονή, να είσαι εδώ. Σίγουρα ναι, θα το κάνουμε αυτό. Ναι, αφού πρώτα η ομάδα κατορθώσει και μαζέψει αυτούς τους βαθμούς, ούτως ώστε να μείνει στην κατηγορία. Ναι, θα το κάνουμε αυτό. Ευχαριστούμε, Λάκη, την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.